Εγώ θα σας μιλήσω για ένα σχολείο το οποίο υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, με πάρα πολλές προεκτάσεις και θα αναγνώσω τώρα ένα κείμενο που συνυπογράφουμε όλοι οι γονείς. ΕΕΚ Αθηνών, σχολείο φάντασμα. Έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια από τότε που το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, το 2018 δηλαδή, αποφάσισε και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας όρισε με νόμο του κράτους, το ΦΕΚ ήταν το 2019, την ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αθηνών. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση και θα εξηγήσω ότι τα παιδιά που φοιτούν σε ειδικά δημοτικά σχολεία, μετά την αποφύτησή τους από τα δημοτικά σχολεία, για το Δήμο Αθηναίων έχουν μόνο την επιλογή του ΕΝΕΓΙ, το οποίο είναι ένα κτίριο και το οποίο ουσιαστικά απευθύνεται σε παιδιά που είναι πολύ υψηλής λειτουργικότητας. Επομένως, δεν μπορούν εκεί να απορροφηθούν όλες οι περιπτώσεις των παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, καθώς γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ετερογένεια σε αυτά τα παιδιά. Και συνεχίζω. Σκοπός της απόφασης αυτής ήταν να δοθεί δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους οι μαθητές με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές που αποφυτούν από τα ειδικά δημοτικά σχολεία που υπάγονται στο Δήμο Αθηναίων, χωρίς να αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλους δήμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Από τότε μέχρι σήμερα, οι αποφάσεις αυτές έχουν μείνει μόνο στα χαρτιά. Είναι πλέον εμφανές ότι η αναλγησία και οι παλινοδίες των ηθινόντων βάζουν τροχοπέδι στην καθημερινή εκπαίδευση 150 μαθητών και πλέον. Όπως προείπε η συνάδελφος, ο αριθμός των ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές αυξάνεται. Οι σύγχρονες κοινωνίες οφείλουν να συμβαδίζουν και να ταυτίζονται με τα παραπάνω στοιχεία, εναρμονίζοντας τις υποδομές εξατομικευμένα στις ανάγκες των πληθυσμών τους. Οι συνέπειες λοιπόν αυτής της κρατικής αδιαφορίας είναι καταστροφικές για την καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών τους και μετατρέπουν την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση από αυτονόητο συνταγματικό δικαίωμα σε γολγοθά. Τα δεδομένα είναι δυστυχώς γνωστά. Περίπου 150 μαθητές που κατοικούν στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, τονίζω, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δυτικού Πολιτισμού και μάλιστα στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας και οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με κάποιο είδους αναπηρία από τους αρμόδιους φορείς του κράτους, αναγκάζονται καθημερινά να ταξιδεύουν έως το Νέο Ηράκλειο, στον Άγιο Δημήτριο, στο Εγάλιο, στον Πειραιά, προκειμένου να εκπαιδευτούν στα αντίστοιχα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία διαθέτουν οι προαναφερθέντες δήμοι. Μάλιστα, πολλοί εκπαιδευόμενοι, λόγω των δυσκολιών μετακίνησης, αδυνατούν να ακολουθήσουν την καθημερινή παρακολούθηση των μαθημάτων, με αποτέλεσμα να τελματώνουν στο σπίτι τους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα της όποιας εκπαίδευσης και βελτίωσης μέσα σε ένα εξατομικευμένο πλαίσιο. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να αντιληφθεί ότι τα προβλήματα σε επίπεδο συμπεριφοράς, συναισθηματικής ισορροπίας αλλά και εκπαιδευτικής προόδου μπορούν να δημιουργηθούν από μια τέτοια συνθήκη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω κάτι που μπορεί για μας να είναι πραγματικότητά μας, αλλά για το ευρύ κοινό δεν είναι τόσο δεδομένο ότι το γνωρίζουν. Τα παιδιά μας, πολλά από τα παιδιά μας, δεν έχουν λόγο, δεν έχουν λεκτική επικοινωνία. Πολλά από τα παιδιά μας δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τουαλέτας. Επομένως, το να μετακινούνται τόσες ώρες μέσα σε ένα πούλμαν τα επιβαρύνει αφάνταστα και τους δημιουργεί πολλές φορές και ζητήματα αναξιοπρέπειας. Διότι, όπως προείπα, έχουν αυξημένες ανάγκες. Κι όμως, οι αποφάσεις τόσο των αρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, αλλά και του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων που έχουν ληφθεί, παραμένουν ανεφάρμοστες. Κι έτσι, ενώ είχε προκαθοριστεί τόσο ο χώρος που θα χτιστεί το νέο σχολείο και το κτίριο προσωρινής στέγασης, έως ότου ολοκληρωθεί η ανεκοδόμησή του, συνεχίζουν όλα να βαλτώνουν στα συρτάρια των υπηρεσιών, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι στιγμής καμία εξήγηση.
Και το κυριότερο, χωρίς να έχει προταθεί μια λύση που θα πρόσφερε έστω και λίγη ανακούφιση σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Οι γονείς από την πλευρά μας έχουμε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες εδώ και χρόνια, προκειμένου να υπογραμμιστεί η άμεση ανάγκη ίδρυσης του εν λόγω σχολείου, με επιστολές, με την παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Αθηναίων, ακόμα και επικοινωνώντας με τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τις αντίστοιχες διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι αρμόδιοι δεν σέβονται ούτε το ΦΕΚ, αλλά ούτε και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μας παρέχουν ενδείξεις συμπάθειας, συμπαράστασης και στήριξης σε λεκτικό επίπεδο, αλλά εμείς ζητάμε και απαιτούμε χρονοδιάγραμμα. Ετούμαστε λοιπόν στο Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Χάρη Δούκα. Α. Την άμεση έναρξη λειτουργίας ή δυνατόν από το Σεπτέμβριο του 2024 του ΕΕΚ Αθηνών, σε χώρο κατάλληλο για σχολείο. Β. Την άμεση έναρξη της διαδικασίας ανέγερσης νέου σχολείου για το ΕΕΚ Αθηνών στο οικόπεδο της οδού Λάμψη, σύμφωνα με την ηλυμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο 4074 / 2012 που ενσωμάτωσε στο Εθνικό Δίκαιο τη Σύμβαση της Χάγης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα εν λόγω παιδιά έχουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση. Και αν υπήρχε και η ελάχιστη ευτυχία, θα έπρεπε το εν λόγω σχολείο να λειτουργεί ήδη από το 2019, πλήρως τελεχωμένο. Η υπομονή και οι αντοχές όλων έχουν εξαντληθεί. Η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Οι γονείς δεν στρεφόμαστε εναντίον προσώπων, στρεφόμαστε εναντίον πολιτικών.